Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος αυτό το μεσημέρι, διότι στη στήλη μας Βολιώτες έχω τη χαρά να έχω μια από τις πιο επώνυμες Βολιώτισσες και από τις πιο πετυχημένες, που όπως βλέπετε κι εσείς είναι φρεσκότατη, νεότατη και έχει καταφέρει τόσα πολλά πράγματα μέχρι τώρα, και είναι λογικό γιατί η φύση της ασχολίας της είναι τέτοια που πολύ νωρίς πρέπει να δείξεις πόσο σημαντικός μπορείς να γίνεις και πόσο μεγάλος μπορείς να υπάρξεις. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι για την Όλγα τη Βασδέκη, γιατί περί αυτής ο λόγος, είναι σημαντικό το ότι έχει δείξει και μετά τις μεγάλες της επιτυχίες πόσο όμορφα έχει διαχειριστεί όλες αυτές τις μεγάλες προσπάθειες και μεγάλες επιτυχίες για την ίδια αλλά και για την Ελλάδα. Όλγα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι καλεσμένη στους Βολιώτες ως μια Βολιώτισσα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να μιλήσω στον τόπο μου, στους συμπολίτες μου. Παρότι λείπω πάρα πολλά χρόνια από το Βόλο, δεν έχω σταματήσει να νιώθω Βολιώτισσα. Είναι ένα μεγάλο μου όνειρο και στοίχημα η επιστροφή μου στον τόπο. Οπότε είναι μεγάλη μου χαρά να μιλάω στον τόπο μου. Χαίρομαι πολύ που νιώθεις έτσι για την πόλη σου. Να ρωτήσω, γιατί είσαι τόσο μακριά? Δεν έρχεσαι, δεν υπάρχουν οι γονείς εδώ, δεν έρχεσαι συχνά? Έχω στο Βόλο, είναι η μητέρα μου, το μπαμπά μου τον έχω χάσει. Είναι τα αδέρφια μου όμως, τα δύο μου τα αδέρφια. Είναι συγγενείς μου, έχω επαφές με το Βόλο, έχω το σπίτι μου, το πατρικό μου. Έρχομαι στο Βόλο, λόγω κορονοϊού έχω να έρθω από το Σεπτέμβριο. Ευελπιστώ να έρθω, να μην κλείσω χρόνο, γιατί νομίζω ότι θα είναι η πιο μεγάλη αποχή που θα έχω από ταξίδι μου στο Βόλο. Ακόμα και σαν πρωταθλήτρια δεν είχα τόσο μεγάλη αποχή. Αλλά έρχομαι πάρα πολύ συχνά. Τουλάχιστον 3 με 4 φορές το χρόνο θα έρθω για μια εβδομάδα την κάθε φορά. Έρχομαι και βλέπω τους δικούς μου. Ας ξεκινήσουμε έτσι. Τι σου λείπει περισσότερο από το Βόλο, εκτός από την αγκαλιά της μάνας σου? Που είναι το πρώτο, είμαι βέβαιος. Μου λείπει ήδη ο Βόλος, μου λείπει η μυρωδιά του, μου λείπουν οι εικόνες του, οι άνθρωποι του. Έχω πολύ καλές σχέσεις με ανθρώπους στο Βόλο. Οι παιδικοί μου φίλοι διατηρούνται ακόμα, οι φιλίες μου, οι παιδικές διατηρούνται ακόμα. Παρότι έφυγα σε πολύ μικρή ηλικία και τις 2 τελευταίες τάξεις του Λυκείου τις έκανα στην Αθήνα, οι σχέσεις μου παρέμειναν με τους φίλους μου ως έχει, δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι. Μόνο το ότι δεν βρισκόμαστε πολύ συχνά, ανεχτήκανε πολλές απουσίες μου και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Με όποια ευκαιρία βρίσκω τους το δηλώνω. Το ότι με κρατήσανε φίλοι ενώ εγώ απουσίαζα από κοντά τους ήταν πολύ θετικό για μένα. Μου κρατήσαν τις σταθερές μου. Μου λείπουν μέρη στο Βόλο. Μου λείπει η Μακρινίτσα πάρα πολύ και η Πορταριά που τη λατρεύω. Η Άφησος που πηγαίνω το καλοκαίρι και κάνω μπάνιο. Υπάρχουν κάποια στέγια μέσα στο Βόλο τα οποία δεν θα τα αλλάξω. Η Μινέρβα που θα πάω να φάω την πάστα μου. Γενικώς η βόλτα μου στον Άγιο Νικόλα, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η γειτονιά μου στη Νέα Ιωνία, την οποία έχει αλλάξει πάρα πολύ βέβαια, αλλά έχω κρατήσει πολλές αναμνήσεις από την παλιά Νέα Ιωνία. Φανταστείτε ότι μου έρχονται αναμνήσεις με τα κάρα που υπήρχαν. Κάτσε, εσείς δεν μιλήσατε. Τόσο. Τα πρόλαβα στο τελείωμά τους. Παίζαμε πάνω στα κάρα εμείς, ανεβαίναμε να κόψουμε τα μούρα, τα φρούτα που υπήρχαν στις γειτονιές. Είναι όλη μου η ζωή και όλες μου οι αναμνήσεις γενικώς είναι από το Βόλο, είναι από την Ιωνία. Όλγα, πες μας λιγάκι πώς μπήκε το μικρόβιο με τον αθλητισμό, πώς ξεκίνησες? Φταίει ο Σπύρος, φταίει ο αδερφός σου που ήταν αθλητής? Τι συνέβη και έγινες παιδί του Στίβου? Έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αν την πούμε ευθύνη, το ότι με κατεύθυνε στον αθλητισμό. Ήμουν από μικρή ένα παιδί που ασχολούμουν με όλα τα αθλητικά του σχολείου. Από βόλεϊ, από χορό, από μπάσκετ, από οτιδήποτε αθλητικό γινόταν στο σχολείο. Ο Σπύρος όμως ήταν αυτός που είχε ξεκινήσει ήδη το στίβο
και μαζί με τον προπονητή μας και γυμναστή μας, τον Βίκαρο, προσπαθήσανε να με φέρουν και εμένα κοντά στον αθλητισμό. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν πολύ εύκολο παιδί, δεν πήγαινα εύκολα σε αυτό που μου λέγανε. Δοκιμαστικά πήγα, ήταν δηλαδή ένα στοίχημα. Έλα να το δοκιμάσεις και αν σου αρέσει, το κάνεις. Ήσουν στο γυμναστικό, δεν ήσουν στη Νίκη, κάνω λάθος? Όχι, ήμουνα στο Ναό Μαγνησίας. Ναό Μαγνησίας, μάλιστα. Και πού κάνατε προπονήσεις? Προπονήσεις που κάνατε? Στο γήπεδο του Βόλου. Στο γήπεδο του Βόλου. Στο... ναι, ναι. Κάπως έτσι ξεκίνησα. Λίγο σαν παιχνίδι, λίγο σαν έλα να το δοκιμάσεις και αν σου αρέσει το συνεχίζεις. Ξεκίνησες από το τριπλούν ή κατέληξες και έμεινες στο τριπλούν? Όχι, δεν υπήρχε το τριπλούν στις γυναίκες. Μπήκε σαν αγώνισμα το 1995. Ξεκίνησα με μήκος και εμπόδια. Μετά όμως, όταν ήμουν στην πρώτη ηλικίου, μου έγινε μια πρόταση από τον Πανελλήνιο στην Αθήνα, από το Γυμναστικό Σύλλογο, για να κάνω μια μεταγραφή. Οπότε ο αδερφός μου ήθελε να με βοηθήσει να πάω λίγο καλύτερα και να φύγω από την κλειστή κοινωνία λίγο του Βόλου. Που να ανοίξει τα φτερά σου, είναι λογικό. Δεν σου κρύβω ότι μέχρι τότε ήταν λίγο περίεργος ο αθλητισμός για τα κορίτσια. Θεωρούταν λίγο χώρος που ήταν πιο πολύ τα αγόρια. Δεν μπορείς να πηγαίνεις εσύ στο στάδιο, να κάνεις προπόνηση, θα σε θεωρήσουν κακό παιδί, αλήτησα. Οπότε φύγαμε λίγο προς τα έξω, στην Αθήνα, που ήταν πιο ανοιχτά τα μυαλά. Και έφυγα Δευτέρα Λυκείου, έκανα στην Αθήνα το σχολείο, έκανα μεταγραφή στον Πανελλήνιο και από εκεί ξεκίνησε η πορεία μου. Η μεγάλη καριέρα, η οποία... Εντάξει, εμείς δεν κάνουμε αθλητική συνέντευξη, αλλά η μεγάλη καριέρα συνίσταται στο ότι έχει συμμετοχή σε τρεις Ολυμπιάδες και νομίζω είστε από τις λίγες αθλήτριες που έχουν πάει σε τρεις Ολυμπιάδες και έχει πάρει πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μεγάλες διακρίσεις σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Και πραγματικά όλο αυτό δείχνει μια πολύ μεγάλη και πολύ πετυχημένη πορεία. Πώς είναι όλη αυτή η διαδρομή, τι γεύση έχει? Όπως είπες στην αρχή, τελειώνει γρήγορα και τελειώνει και γενικώς σε μια ηλικία που είσαι ακόμα ενεργή, είσαι ακόμα δραστήρια, έχεις ακόμα όρεξη, θέληση, στόχες να βάλεις στόχους. Τελειώνει λίγο πικρά, σταματάει λίγο πικρά, γιατί θέλοντας και μη δεν μπορείς να συνεχίσεις να κάνεις αθλητισμό μέχρι τα 40-45. Οπότε ήταν και μια επιλογή δική μου να μην συρθώ, όπως λέμε, στο αθλητισμό και αρχίζει η πτώση. Οπότε θα αρχίσω και εγώ να χάνω τη δικιά μου την οντότητα σαν αθλήτρια. Όλη η πορεία όμως από τα 16 μου, 17 μέχρι τα 36, 34, 35 που σταμάτησα, είναι πολύ όμορφη. Είναι γεμάτη με δυσκολίες, αλλά με δυσκολίες οι οποίες με δυνάμωσαν. Μου δώσανε κίνητρο στο να κάνω κάτι καλύτερο για μένα, σαν άνθρωπο. Να προσπαθήσω να βρω το δικό μου δρόμο, να βρω τι είναι αυτό που μου αρέσει, να φτάσω στα όρια μου σαν άνθρωπος, να καταλάβω τι αντέχω και τι δεν αντέχω, μέχρι που μπορώ να φτάσω εγώ σαν Όλγα. Και στην πορεία βλέπεις ότι όλο αυτό επηρεάζει και τους γύρω σου, επηρεάζει και τους ανθρώπους, είτε από το στενό οικογενειακό σου περιβάλλον είτε και από την κοινωνία. Δεν ξεκινάς, δεν μπορώ να πω ότι ξεκίνησα τον αθλητισμό με στόχο να γίνω Ολυμπιονίκης, γιατί θα πω ψέματα. Δεν είχα τόσο μεγάλο στόχο, οι στόχοι μπαίνανε σιγά σιγά. Και δόξα τω Θεώ, κάποιους τους πέτυχα, κάποιους δεν τους πέτυχα, αλλά και αυτούς που δεν πέτυχα, πήρα κάτι από αυτό. Νομίζω στις Ολυμπιακούς Αγώνες έχεις, η ψηλότερη θέση σου ήταν πέμπτη. Ήτανε πέμπτη. Κοίταξε, αν το πιάσουμε αθλητικά, κάθε Ολυμπιάδα έχω να σου πω κάτι διαφορετικό. Στην πρώτη ήμουν άπειρη, ήμουν 23 χρονών, δεν το είχα καν στο μυαλό μου ότι θα πάω. Ήτανε
πραγματικά σαν να πηγαίνει σε ένα παιδί σε ένα πάρτι, σε μια γιορτή. Ήμουν τόσο χαρούμενη που νόμιζα ότι θα χορέψω κιόλας με στο στάδιο. Και δεν την κατάλαβα, μου πέρασε. Δεν την κατάλαβα με την καλή την έννοια όμως. Ίσως και αυτό μου έκανε καλό, το ότι δεν τον κατάλαβα, δεν αγχώθηκα και ήταν καθαρό το μυαλό μου και αγωνίστηκα γιατί το ευχαριστήθηκα. Στη δεύτερη όμως ήμουν πάρα πολύ ταλαιπωρημένη. Είχα μια πάρα πολύ άσχημη χρονιά από την προηγούμενη, το 99 προς 2000, με τραυματισμούς, με την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Θέλω να σου πω ότι ένας αθλητής επηρεάζεται και από πράγματα ανθρώπινα. Δεν είναι ρομπότ. Είναι πολλές φορές, ξέρεις, είσαι σε πολύ καλή κατάσταση και ξυπνάς το πρωί και έχεις πονόδοντο. Ένα πολύ απλό πράγμα. Ή ξυπνάς το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο ένας φίλος σου και σου λέει κάτι και σε στεναχωρεί. Δεν μπορείς να αλλάξεις ξαφνικά την ψυχολογία σου και να λειτουργήσεις σαν ρομπότ. Όλα αυτά σε επηρεάζουν. Οπότε, να, μέσα από όλα αυτά μαθαίνεις να αντιμετωπίσεις και πράγματα που αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του, σε πιο έντονες βέβαια καταστάσεις στον αθλητή, γιατί πρέπει να ανταπεξέλθεις. Έχεις ένα στόχο που αν δεν αφοσιωθείς εκείνη τη στιγμή σε αυτό το στόχο, χάνεται όλη η χρονιά η δουλειά που έχεις κάνει. Όλγα, επειδή ήσουν και σε ένα αγώνισμα όπου έκανες πρωταθλητισμό μοναχικό, εσύ είσαι και το σκάμα και το κουλουάρ. Ποια είναι αυτή η μοναξιά του αθλητή σε αυτό το επίπεδο? Τι συμβαίνει τότε? Αναμετράσαι με τον εαυτό σου, είναι η πρόκληση του στόχου, είναι αυτό που μόλις είπες ότι θα πάνε στράφη όλα όσα έχω κάνει. Τι συμβαίνει, τι σκέψεις υπάρχουν? Είναι όλα μαζί, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ βασική μου αρχή ήταν αυτή, ότι ο κύριος αντίπαλός μου και αυτός που πρέπει να ξεπεράσω είναι αυτός μου. Με όλα τα στραβά που έχω, που πρέπει να τα κάνω στην άκρη, που πρέπει να διορθώσω πράγματα που εγώ κάνω λάθος, για να πάω καλύτερα, να βγάλω μια καλύτερη επίδοση, ξέρεις τι γίνεται, είναι πολλές ώρες προπόνησης που επί της ουσίας αυτό που είσαι σε μόνος σου. Ναι, μεν κάνουμε με άλλους συναθλητές μας μαζί προπόνηση, αλλά όταν προσπαθείς για κάτι με το σώμα σου για να αποδώσεις εσύ, για να φέρεις μία επίδοση, γίνονται πολλές διεργασίες μέσα σου. Από το αν κάποιος με δει να κάθομαι μετά από μία άσκηση, θα νομίζω ότι μάλλον δεν είμαι στα καλά μου, γιατί μιλάω μόνη μου. Αλλά μιλάω Πόσο κόπο έχει όλο αυτό? Πόσο αγώνα έχει? Και δεν αναφέρομαι στον αγώνα την ώρα που γίνεται. Αναφέρομαι σε όλη αυτή την προετοιμασία για το στόχο. Γιατί ο πρωταθλητισμός... Η ώρα που γίνεται είναι πάρα πολύ όμορφο. Και πολύ εύκολο. Λίτρο. Και είναι και λίγο. Δηλαδή τελειώνει γρήγορα. Θα θέλαμε να ήταν περισσότερο. Πολλές ώρες προπόνησης καθημερινά, πολλή κούραση και πολύ πόνος. Εκτός από το σωματικό πόνο, έχεις και νοητικό πόνο. Όταν φτάνεις σε σημείο να μην μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι, αρχίζει το μυαλό να κουράζεται, γιατί θεωρεί ότι δεν είσαι καλά. Δεν είναι μόνο στο σώμα, αρχίζει και βαραίνει και το μυαλό. Εντάξει, κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι σε όλες τις δουλειές, αν την κάνεις σωστά τη δουλειά σου και αν ασχολείσαι συστηματικά με αυτό που κάνεις και που αγαπάς, έχεις κούραση. Τίποτα δεν έρχεται χωρίς κούραση και χωρίς δουλειά. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι μόνο το ταλέντο μπορεί να σε φτάσει χωρίς να δουλέψεις πολύ ψηλά. Βέβαια. Είναι σημαντικό. Τι σημαίνει για ένα κορίτσι από τη Νέα Ιωνία, πιτσιρίκι, να έχει μπει στα βαθιά, να έχει φύγει από την οικογένεια και τα πιτσιρίκα, να μένει μόνη στην Αθήνα, να δουλεύει σκληρά, προπονείται σκληρά και ξαφνικά να βρίσκεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην Εθνική Ομάδα, λίγο αργότερα να σηκώνει και την ελληνική σημαία σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και να είναι πρωταθλήτρια και να ακούει και τον εθνικό ύμνο. Τι είναι όλο αυτό? Περηφάνεια, λες οκ, okay, τα κατάφερα, αυτού είναι τόσο νωρίς, αλλά εγώ τα κατάφερα από τόσο νωρίς.
Όχι, ποτέ δεν το είπα αυτό. Δηλαδή, ποτέ δεν ένιωσα ότι πω τα κατάφερα. Γιατί ίσως δεν μου φτάνε ποτέ αυτό που έκανα. Ήθελα και κάτι άλλο και έβαζα και ένα καινούριο στόχο. Ήταν όμως πολύ όμορφο. Ήταν σαν παραμύθι. Δηλαδή, η πρώτη πιο πολύ θυμάμαι την πρώτη φορά που έφυγα από τον Βόλο, δηλαδή την απόφαση της οικογένειάς μου. Θυμάμαι το τραπέζι που συζητούσαμε για το πώς θα φύγω από τον Βόλο. Εγώ τώρα 16 χρονών είχα τελειώσει την πρώτη λυκείου, έπρεπε να κάνω δευτέρα και τρίτη λυκείου και να πάω να μείνω μόνη μου. Μου είχε μείνει, ας πούμε, χαραγμένο το τραπέζι της απόφασης μπαμπάς, μαμά, εγώ και ο Σπύρος, που σηκώνει τη μαμά πάνω και λέει όχι, θα πάει. Η μαμά ήταν λίγο πιο θαραλέα στο να παρακινήσει τα πράγματα. Ο μπαμπάς την κοιτούσε και λέει, μα είναι μικρή ακόμα να μην τελειώσει το σχολείο. Όχι, θα πάει. Εδώ όπως θα κάνει το σχολείο, εδώ θα το κάνει και εκεί. Και εκεί συνειδητοποιώ ότι μιλάνε σοβαρά. Ένιωθα, με διώχνουν. Θα φύγω από το σπίτι, θα πάω να μείνω κάπου μόνη μου. Πού πάω? Και να σε πληροφορώ ότι ο πρώτος χρόνος της Αθήνας ήταν δύσκολος, παρότι έλεγα πω, θα είμαι μόνη μου, θα κάνω ό,τι θέλω, θα ξενυχτάω, θα βγω. Ήταν δύσκολος, αντιμετώπισα πολλά πράγματα στην καθημερινότητα που ένα άλλο παιδί δεν τα έχει. Έπρεπε να σηκωθώ μόνη μου το πρωί για να πάω στο σχολείο, το οποίο σχολείο στην Αθήνα δεν είναι όπως το Βόλο, που πήγαινα μέσα σε 5 λεπτά με τα πόδια. Έπρεπε να πάρω λεωφορείο 1 ώρα. Γιατί το σχολείο μου ήταν, σαν να σου λέω, από τη Νέα Ιωνία στη Νέα Χίαλο. Έπρεπε να φύγω το πρωί, να πάω στο σχολείο, να γυρίσω το μεσημέρι πάλι πίσω, να καταφέρω να ετοιμάσω τα πράγματά μου, να φάω, να πλύνω τα ρούχα μου, να πάω μετά το απόγευμα στην προπόνηση. Δεν ήταν τόσο εύκολα. Είχε και ομορφιές, δηλαδή το ότι δεν με έλεγε κανένας και μπορούσα να βγω και να ξενυχτήσω λίγο, αλλά και αυτό κάποιες στιγμές με τρόμαξε. Γιατί άλλες εποχές βέβαια, αλλά κινήθηκα και σε όρια, στα όρια της νύχτας. Με έσωσε το γεγονός ότι έπρεπε την άλλη μέρα και να πάω σχολείο και να πάω προπόνηση. Ίσως δηλαδή αν δεν είχα την προπόνηση, καλά θα μου πεις δεν θα φεύγες, αλλά θα μπορούσα να μην πάω προπόνηση. Και να μπλέξω σε άλλες καταστάσεις. Δηλαδή, με έσωσε λίγο ο αθλητισμός από το ότι ήμουν μόνη μου σε μια ζωή ανεξέλεκτη. Γιατί και ο Σπύρος είναι 18 χρονών, 19, έχει την ακαδημία του, είναι στη γυμναστική ακαδημία, έχει την προπόνησή του, έχει τους φίλους του, δηλαδή δεν μπορεί να κάθεται να ταντεύει εμένα. Είχε και αυτό στη ζωή του. Με έλεγε βέβαια, αλλά μέχρι ένα σημείο. Αυτό, όλη η πορεία δηλαδή, είχε πράγματα μέσα που το κάθε ένα, σαν πας, σε φτιάχνουν σαν άνθρωπο. Αν έχεις γερές βάσεις, αν έχεις γερές βάσεις, συγγνώμη, αν έχεις γερές βάσεις και ένα στόχο, ίσως κρατηθείς, ξέρεις, σε σωστό δρόμο. Γιατί εύκολα μπορεί ένα παιδί να φύγει από το δρόμο του. Τώρα εδώ με πας, αν και ήθελα να κάνω άλλη ερώτηση, με πας κατευθείαν σε ένα άλλο θέμα που είναι επίκαιρο. Δηλαδή, στο τι συμβαίνει στον αθλητισμό σε σχέση με τις σχέσεις προπονητών, αθλητών, παραγόντων και αν είχε πέσει στην αντίληψή σου μια κατάσταση η οποία να είναι άρρωστη στον τομέα του στίβου ή αν έβλεπες άλλον αθλητισμό. Και τι λες για όλες αυτές τις αποκαλύψεις για τη Μαρία την Μπεκατόρο που τόλμησε να ανοίξει το ελληνικό μυθού. Για τη Σοφία. Ναι, Μαρία, είπα, συγγνώμη, ναι. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι εγώ στο δικό μου το χώρο δεν είχα τέτοια προβλήματα, δεν αντιμετώπισα τέτοια προβλήματα. Τώρα, επειδή είναι πάρα πολύ λεπτή η γραμμή της σεξουαλικής παρενόχλησης ή πώς να το πω, όχι ο βιασμός, ο βιασμός είναι άλλο πράγμα, έτσι, εδώ μιλάμε για βιασμό στη Σοφία. Για σεξουαλική παρενόχληση όμως είναι πολύ λεπτές οι γραμμές. Αν ένας άνθρωπος σου πει μία κουβέντα ή αν σου πει, ξέρω εγώ, ένα ωραίο κομπλιμέν, δεν μπορείς να πεις ότι είναι μία σεξουαλική παρενόχληση. Δηλαδή,
δεν ξέρεις αυτό πώς να το, όχι να το καθοδηγήσεις, πού να το βάλεις, δηλαδή να μην τα μπερδεύουμε κιόλα. Δεν είχα τέτοια συμβάντα στο χώρο μου, ούτε είχα ακούσει και από άλλες αθλήτες, γιατί τώρα άκουσα και από κάποια αθλήτρια του δικού μας χώρου ότι είχε από κάποιο προπονητή. Μπορώ να σου πω ότι πιο πολύ είχα εκφοβισμό, όχι σεξουαλική παρενόχληση, πιο πολύ εκφοβισμό από παράγοντες ή από, ξέρεις, κάποιους ανθρώπους που ήταν σε υψηλές θέσεις, ότι θα κάνεις αυτό, αλλιώς δεν σε στέλνω στον αγώνα. Και όταν λέω θα κάνεις αυτό, μπορεί να σου λέω ότι θα κατεβείς σε δύο αγωνίσματα. Δεν θα κατεβείς μόνο σε ένα. Δηλαδή, και αυτό ακόμα, ίσως είναι και μια υποχρέωση που πρέπει να κάνεις. Δηλαδή, σου λέει θα κάνεις δύο αγωνίσματα, αλλιώς θα πας στους αγώνες. Είναι λίγο δύσκολο να το προσδιορίσεις ακριβώς το θέμα. Είναι απαράδεκτο. Αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο σε όλους τους χώρους. Οι γυναίκες γενικώς είναι πιο ευαίσθητες και πιο ευάλωτες, γιατί είναι σε λιγότερες θέσεις εξουσίας. Οπότε είναι λιγότερος είναι λιγότερες οι θέσεις που έχουν τις γυναίκες μέσα και θα μπορέσουν να προσεγγίσουν και αυτές άλλες γυναίκες. Είναι με οι άντρες έχουν την εξουσία, οι θέσεις ήταν στους άντρες, οπότε είναι λίγο πιο ευάλωτες οι γυναίκες. Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Για να τα αφήσουμε όμως πίσω μας αυτό και ας επιστρέψουμε στην κουβέντα μας. Θέλω λίγο να μου πεις τα συναισθήματά σου όταν πήρες το πρώτο σου χρυσό, όταν ανέβηκε στο βάθρο στο Πανευρωπαϊκό και όταν σήκωσε στη Γαλανόλευκη ή έπαιζε ο εθνικός ύμνος με αφορμή εσένα, τα συναισθήματα. Και δεν ξέρω αν εκείνη τη στιγμή στο μυαλό σου ερχόταν η μάνα σου και το τραπέζι στην Αιωνία λίγο πριν φύγεις ή είναι Αιωνία ή ο Βόλος καθόλου. Η αρχή της πορείας σου δηλαδή. Όλα έρχονται στο μυαλό. Ξέρεις, είναι από την ώρα που τελειώνει ο αγώνας μέχρι να γίνει η απονομή και επειδή εμείς τελειώσαμε σχετικά αργά τον αγώνα, έγινε την άλλη μέρα η απονομή του τριπλού. Οπότε είχα όλο το βράδυ να σκεφτώ, να φέρω στο μυαλό μου όλη την πορεία μου μέχρι εκεί. Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να το περιγράψω ακριβώς, γιατί δεν ξέρω πώς περιγράφεται. Είναι ανάμεικτα όλα αυτά που συνέβησαν εκείνη τη μέρα. Απ' την αρχή έλεγα πώς θα το πανηγυρίσω, πώς θα ανεβώ πάνω στο βάθρο, θα χαρώ, θα γελάσω, θα χοροπηδήσω. Αλλά όταν ανέβηκα πάνω στο βάθρο, μου κόπηκαν τα πόδια. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Τη σημαία, επειδή μου την είχαν δώσει οι φίλαθλοι που ήταν στον αγώνα, έχω δύο σημαίες πάνω μου, γιατί είχα μια δικιά μου και μία μου τη φορέσαν την ώρα που περνούσα κάποιοι φίλαθλοι Έλληνες. Την ένιωθα πάρα πολύ, την ένιωθα βαριά. Δηλαδή την ένιωθα, πραγματικά την ένιωθα. Δηλαδή αυτό το υφασμά, εγώ το ένιωθα. Ίσως γιατί είχα μάθει και όλα τι γινόταν εδώ στην Ελλάδα, τι γινόταν στο Βόλο, μου λένε στο Βόλο σου το αγωγήθηκε και είχε γίνει ένας μικρός χαμός και οι γονείς σου είχαν κόσμο απ' έξω. Χάρηκα που πήραν χαρά. Ξέρεις, δεν χάρηκα για μένα. Χάρηκα, δηλαδή έλεγα, τι ωραία που πήραν χαρά οι άνθρωποι. Εγώ εντάξει, την πήρα τη χαρά μου και θα μπορούσα να μην με νοιάζει για τους άλλους, αλλά η αλήθεια είναι αυτό, ότι λέω τι ωραία, ας πούμε, ένιωσα μια χαρά, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο να δίνεις χαρά στον κόσμο. Τι κουβέντα είπες τώρα, πολύ σημαντικό. Όλγα, όταν ήμασταν στο σχολείο, μαθαίναμε ότι οι Ολυμπιονίκες για χάρη τους γκρεμίζαν τα τείχη. Για χάρη σου, βαφτίσαν ένα στάδιο στο Βόλο και έχει το όνομά σου, το Βασδέκιο. Είσαι η μόνη αθλήτρια. Όχι, έχουμε και του Βασίλη του Πολύμερου στο κολυμπητήριο. Είστε δύο που έχετε ένα στάδιο που έχουν το όνομά σου. Τι σημαίνει αυτό για σένα? Ας μην είχε το στάδιο το όνομά μου και ας με είχε η πόλη μου, ο τόπος μου, πιο πολύ προς εκμετάλλευση. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις αυτό. Μεγάλη κουβέντα. Ναι, για δηλαδή
έχουμε περισσότερες προτάσεις και κάνουμε περισσότερα πράγματα για άλλες πόλεις και για άλλους τόπους από ό,τι για το δικό μας το χώρο, το δικό μας το μέρος. Θα θέλαμε λίγο περισσότερο, θέλουμε να προσφέρουμε, δεν θέλουμε να πάρουμε. Δεν ζητήσαμε τίποτα από κανέναν. Αυτό είναι το... Και πολλές φορές επειδή το συζητάμε μεταξύ μας, λέμε ίσως αν ζητούσαμε, και εννοώ να ζητούσαμε όχι να ζητήσουμε να κάνουμε πράγματα, να ζητήσουμε να πάρουμε πράγματα. Εάν ζητούσαμε, θα μας τα δίνανε και θα κάναμε κιόλας πράγματα. Εδώ θέλουμε να δώσουμε χωρίς να πάρουμε. Αναφέρεσαι στο να έρθετε να μιλήσετε στα παιδιά, στα σχολεία, φαντάζομαι, να κάνετε διάφορες... Πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες. Πολλά. Έχουμε τέτοιες εγκαταστάσεις πλέον στο Βόλο από το 2004 και μετά, που θα μπορούσαν να διοργανωθούν ακόμα και αγώνες. Θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε αγώνες, να φέρουμε να κάνουμε αθλητικό τουρισμό στο Βόλο. Να έρθουμε να μιλήσουμε στα σχολεία, να έρθουμε να διοργανώσουμε αγώνες, να κάνουμε εκδηλώσεις, να φέρουμε τους Ολυμπιονίκες κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται σε άλλες πόλεις και μας καλούν να τις κάνουμε στο Βόλο. Είναι τιμή το γήπεδο, δεν το συζητάω. Χαίρομαι που υπάρχει και ξέρεις, το ένιωσα πολύ περισσότερο τώρα με το παιδί μου. Όταν πόσο είναι το μικρό? Είναι 8,5. Τρίτη δημοτικού, 8,5. Όταν είχα μέσα στο γήπεδο. Το πήγα, ναι, το πήγα. Επειδή κοντά στο γήπεδο μένουν και φίλοι μου, πηγαίνοντας κάποια στιγμή, όταν ήταν μεγάλη πλέον και μπορούσε να διαβάσει, μου λέει, μαμά, εκεί κάτι γράφει για σένα. Της λέω, τι εννοείς κάτι γράφει? Μου λέει, κάτι, μου λέει, για Βασδέκιο, λέει. Τον έκανε το, ξέρεις, το κατάλαβε, γιατί λέω την ταμπέλα, δεν λέω την ονομασία πάνω στο γήπεδο. Της λέω, ναι, ξέρεις κάτι, Δανάη μου, μετά τις επιτυχίες μου είχαν δώσει στο γήπεδο αυτό το όνομά μου. Είναι δικό σου, μαμά? Μου λέει, όχι, της λέω, αγάπη μου, δεν είναι δικό μου, έχει μόνο το όνομά μου προς τιμή μου. Και πήγα και της το έδειξα, ξέρεις, και το όνομά μου ολόκληρο και το γήπεδο. Είναι ωραίο, γιατί και αυτό που κάναμε τώρα και με τα σχολεία του Βόλου και του Σέσκλου, είναι αυτό το πράγμα, ότι τα παιδιά πηγαίνουν σε ένα γήπεδο που ίσως να μην ξέρουν, λένε πάμε στο Βασδέκιο, αλλά δεν ξέρουν ποια είναι αυτή η Βασδέκη που φέρει το όνομά της σε αυτό το γήπεδο. Θα μπορούσαν να γίνουν δράσεις για τα σχολεία και μέσα στο ίδιο το γήπεδο. Έτσι είναι. Δεν μου λες, έβαλες την ερώτηση την επόμενη. Ποια είναι αυτή η Βασδέκη? Ποια είναι αυτή η Βασδέκη, τι εννοείς? Δεν ξέρω, εσύ, ό,τι σου έρχεται. Ό,τι σου έρχεται να απαντήσεις. Από όλα αυτά τα χρόνια, τα 47 σου χρόνια. Ένας καλός άνθρωπος. Δεν με νοιάζει τίποτα από τα μετάλλια. Πραγματικά σου μιλάω. Εάν νιώσω ότι έχω κάνει κακό σε άνθρωπο ή αν σίγουρα δεν είμαι τέλεια, αλλά δεν θέλω να περάσω από κάπου και να ακούσω ότι η Όλγα, κοίταξε να δεις τι άσχημος άνθρωπος είναι, τι κακός άνθρωπος είναι, τι κακό παιδί. Θέλω να αφήσω το στίγμα μου σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή τη ζωή, σαν καλός άνθρωπος, τίποτα άλλο. Δεν έκανα κακό σε κανένα, προσπάθησα, έκανα ό,τι μπόρεσα να κάνω για τη χώρα μου, για τον τόπο μου και για εμένα, αλλά το κυριότερο είναι αυτό, αυτό μένει. Ξέρεις, πολλές φορές βλέπω κόσμο μετά από χρόνια και μου λένε, μωρέ, εσύ κάτι έχεις κάνει, δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι τα μάτια σου και είσαι ένα πολύ καλό παιδί. Και είναι, ξέρεις, η καλύτερη ανταμοιβή αυτό. Γιατί όλα τα μετάλλια ξεχνιούνται, τα ρεκόρ τα παίρνουν άλλοι. Το τι άνθρωπος είσαι όμως, θα σε κυνηγάει σε όλη σου τη ζωή. Πόσο δίκιο έχεις. Πάντως νομίζω ότι η μεγάλη αλήθεια με σένα είναι το χαμόγελό σου εκείνες τις ώρες της επιτυχίας. Και τα μάτια, αλλά το χαμόγελο ήταν ακόμα πιο ευκρινές, έτσι, από ό,τι μόνο ήταν περισσότερο. Δεν μου λες, ποια είναι η πιο χαρούμενη στιγμή, μάλλον ίσως το ρωτάω ανόητα, συγκρίνεται η στιγμή των μεταλλίων και των ρεκόρ με τη στιγμή της μάνας,
με τη στιγμή που έχεις αγκαλιά τη Δανάη, που έχεις γεννήσει τη Δανάη, που έχεις αυτόν τον ρόλο. Θα σου πω, τελικά ίσως αυτό είναι το μόνο που μπορεί να συγκριθεί και λυπάμαι που δεν μπορείτε να το νιώσετε εσείς οι άντρες. Αυτή η κορύφωση που νιώθει ένας αθλητής ίσως είναι πολύ κοντά στην κορύφωση που νιώθει μια γυναίκα όταν γίνεται μάνα. Είναι τόσο έντονο το συναίσθημα, γιατί μια επιτυχία είναι σαν μια γέννηση. Θες, έχεις καταφέρει κάτι, έχεις γεννήσει κάτι εσύ ίδια. Με τη δουλειά, με όλο αυτό που έκανες, έτσι είναι και η γέννηση ενός ανθρώπου. Αλλά είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Ξέρεις, ένα μετάλλιο, το φέρνεις, το κερδίζεις, μπράβο, μετά το βάζεις σε μια ωραία βιτρίνα. Το παιδί όμως είναι μεγάλο μετάλλιο και είναι και δύσκολος δρόμος μετά. Δεν σταματάς ποτέ να βάζεις στόχους για το παιδί σου και δύσκολος ρόλος, πολύ δύσκολος ρόλος. Τώρα δεν είμαστε οι άνθρωποι για γονείς, δεν κάνουμε όλοι για γονείς και θα πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο για τα παιδιά με τα λιγότερα λάθη που μπορούμε να τους μεταβιβάσουμε. Τώρα που είσαι γονέας, τη μάνα σου την έχει σκεφτεί ποτέ και λες, άρε μάνα, πόσο δίκιο είχες όταν τότε εσύ μου φερόσουν έτσι. Εννοείται. Τι λες τώρα. Όχι μόνο αυτό. Πολλές φορές οι αντιδράσεις μου ή οι μετοποθετήσεις μου ή ακόμα και, πώς το πω, μια φωνή που μπορεί να βάλω, μου θυμίζω τη μάνα μου. Και λέω, όχι, δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν αυτό. Ναι, είναι αλήθεια. Ναι, γιατί αυτά καταγράφονται. Δεν μπορεί να αντιδράσω κάπως διαφορετικά, αφού αυτός ο άνθρωπος με μεγάλωσε, αυτές τις αντιδράσεις είχε, τις κατέγραψε το DNA μου, τις έχω ζήσει εγώ μαζί του, οπότε είναι η μετάδοση, ξέρεις, η μεταδοτικότητα. Αυτό μου μετέφερε, εγώ το μεταφέρω στο παιδί μου. Γι' αυτό λέω ότι καλό είναι κάθε γονιός να προσπαθεί να μεταφέρει τον επόμενο άνθρωπο τα λιγότερα λάθη που μπορεί. Αυτά που κουβαλάει σαν άνθρωπος να του μεταφέρει λιγότερα. Συμφωνώ. Και αξίες για να γίνεται αυτό που είπες πριν. Να είσαι στην καλή πλευρά και να λες τελικά ήμουν ένα καλός άνθρωπος. Κλείνουμε αυτή την κουβέντα, ελπίζω να την βρήκες ενδιαφέρουσα, ζητώντας κάτι κοινότυπο. Αλλά θα ήθελα 2-3 σκέψεις περισσότερο για το τι σημαίνει για σένα η Νέα Ιωνία, όχι ο Βόλος, η Νέα Ιωνία που γεννήθηκες και μεγάλωσες. Η γειτονιά, οι φίλοι από εκεί, οι μνήμες από εκεί. Κοίταξε, είναι η ρίζα μου. Είναι μεγάλη ρίζα. Δηλαδή, όποτε φτάνω στη Νέα Ιωνία, είμαι η Όλγα των 14-15 χρονών. Πραγματικά σου μιλάω. Δηλαδή, μπορώ να βγω έξω να παίξω, να μυρίσω το χώμα, τα δέντρα. Την ξέρω με κλειστά μάτια, ξέρεις, γιατί κάναμε ποδήλατο στη γειτονιά και αυτό που μου άρεσε είναι ότι έκανα ποδήλατο με κλειστά μάτια. Ρυψοκίνδυνο βέβαια, αλλά περνούσα από τα δρομάκια με κλειστά μάτια και προσπαθούσα με τις αισθήσεις μου να ακούσω αν έρχεται άλλο αυτοκίνητο, άλλο μηχανάκι και να περάσω με κλειστά μάτια. Το έκανες, ρε, το έκανες. Ξέρεις, το έχω κάνει και εγώ αυτό και με τράκαραν. Εμένα με τράκαραν, εντάξει, επειδή το έκανα αυτό. Το έκανα, αλλά ξέρεις κάτι. Ήταν ήσυχη η γειτονιά μας. Δεν είχε πολλά αυτοκίνητα, δηλαδή το άκουγε στο αυτοκίνητο από πολύ μακριά. Αλλά αυτό το ότι ρισκάρω και ότι κλείνω τα μάτια και αφήνω με, αυτό είναι. Δηλαδή, όταν μπαίνω στην Νέα Ιωνία, αν μου κλείσει τα μάτια, μπορώ να την περπατήσω και να σου πω που βρίσκομαι. Την ξέρω απ' έξω και να κατωτά. Όλα μας δέξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες τις σκέψεις σου. Ευχαριστώ. Με κάνατε και ένιωσα σαν να βρίσκομαι εκεί, να βρίσκομαι κοντά σας. Εύχομαι με το καλό να μας αφήσουν και να μπορέσουμε να βρεθούμε και από κοντά. Και εύχομαι πάλι να μπορέσουμε οι αθλητές του Βόλου να κάνουμε πράγματα και δράσεις για τον τόπο μας. Γιατί νομίζω ότι να είναι... Ναι, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σαφές μήνυμα που έστειλες με την κουβέντα μας και ελπίζω να ακουστεί και κυρίως να υλοποιηθεί το αίσθημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που σε είδα μετά από αρκετά χρόνια. Να είσαι καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιάννη. Να είσαι καλά.